Σε δήλωση προέβη ο Δήμαρχος του Βόλου και πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος Αχιλλέας Μπέος σχετικά με τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει για στημένους αγώνες της Super League 2, έρευνες που αφορούν και στο Βόλο. Τόνισε πως για τις έρευνες που διεξάγονται ακολουθείται η σωστή διαδικασία, όχι όπως το 2011 όταν αθώοι μπήκαν στη φυλακή. Οι έρευνες, όπως αποκαλύπτεται, γίνονται σε 5 πόλεις της Ελλάδος, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Γίνεται πάντως έρευνα σε 47 άτομα και με την εμπλοκή της Ιντερπολ σε συνεργασία με τις ελληνικές διοκτικές αρχές για υπόθεση που αφορά κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων του πρωταθλήματος της Super League 2 και παράνομου στοιχηματισμού. Καταρχήν χαιρετίζω αυτή την κίνηση. Και μακάρι να πάρει σαν και ωστά. Βέβαια, όπως δείχνει, αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί σήμερα που μιλάμε βλέπουμε πως πραγματικά νομικά και όπως προβλέπει ο νόμος ξεκινάει μια έρευνα σε μια τόσο σημαντική υπόθεση σε βάθος, να συλλέξουν στοιχεία, να τα αξιολογήσουν και μετά να ασκήσουν κατηγορίες, όχι όπως το 11 που υπήρχε πολιτική δίωξη, που ήταν ένα στημένο γεγονός και στο τέλος οδηγηθήκαν αθώοι άνθρωποι στη φυλακή όπως εγώ και στο τέλος όλοι αθωθήκανε και δεν έγινε στην ουσία τίποτα. Θέλω να πιστεύω τώρα ότι η έρευνα αυτή θα πάει σε βάθος, θα βρεθούν στοιχεία και είμαι σίγουρος γι' αυτό και είμαι και επικροτώ τα λεγόμενα της FIFA και της UEFA ότι είναι το πιο βρώμικο πρωτάθλημα στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη. Επιτέλους, ήρθε η ώρα της κάθαρας, θέλετε να πούμε, και να σας πω και κάτι. Και ας ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με 10 ομάδες. Άμα αυτές αξίζουν να συμμετέχουν, ας είναι 10, 8, 12 όσες έχουν τις προϋποθέσεις και τους υγιείς παράγοντες να έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες στο πρωτάθλημα της Super League, στο δεύτερο της τάξης πρωτάθλημα στην Ελλάδα, χωρίς να σκέπτονται παράνομες πράξεις και ενέργειες. Όπως αποκαλύπτεται, το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει έφοδοι από την οικονομική αστυνομία σε περίπου 30 σπίτια και γραφεία ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με στημένα παιχνίδια. Η έρευνα στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.